αλλαγή στον εκλογικό χάρτη της Κρήτης στις ευρωεκλογές, με τη Δυτική Κρήτη να είναι γαλάζια και την Ανατολική πράσινη, όπου μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ. Οι Μοίρα Κλείου και Λασιθιού βάφτηκαν στα πράσινα και μάλιστα μετά από 15 χρόνια από τις βουλευτικές εκλογές του 2009. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο με 26,41%. Δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με 24,54%. Στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,21%. Και ακολουθούν 7,01% ΚΚΕ, 5,81% Ελληνική Λύση, 3,04% Φωνή Λογικής, 3,01% Πλεύση Ελευθερίας, 2,60% Νίκη, 2,50% το Μέρα 25 και 1,91% Νέα Αριστερά. Η εικόνα σήμερα δεν λέει ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη απειλείται από την αντιπολίτευση. Απειλείται από τα δικά μας πιθανόν λάθη, από τις δικές μας πιθανόν καθυστερήσεις, από τις δικές μας πιθανότατα λάθος επιλογές ή λάθος κινήσεις. Στην Κρήτη, η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ συνδυάζεται με τη βαριά αποδοκιμασία της κυβέρνησης και των υπουργών της. Ένα χρόνο τώρα οι πολίτες φωνάζουν «κάντε κάτι» και ο Πρωθυπουργός απαντάει «αφήστε μας ήσυχους, πήραμε 41%». Εγώ να σας πω λοιπόν ότι δεν κερδίσαμε απλά την πρώτη θέση. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη να είμαστε εμείς οι πρώτοι. Ο κόσμος του Ηρακλείου θέλω να είναι περήφανος για την επιλογή του απέναντι στην αλαζονία της κυβέρνησης και να είναι σίγουρος ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 29,37% έλαβε το ΠΑΣΟΚ, 26,51% η Νέα Δημοκρατία, 14,01% ο ΣΥΡΙΖΑ, 6,37% το ΚΚΕ, 5,63% η Ελληνική Λύση, 3% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,34% το Μέρα 25, 2,17% η Νίκη, 1,59% η Φωνή Λογικής, 1,50% έλαβε η Νέα Αριστερά και 1,26% οι Δημοκράτες Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πολίτης δεν θέλει να στείλει ένα μήνυμα αλλαγής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ουσιαστικά το μήνυμα που σήμερα εκπορεύεται ποιο είναι. Είναι ότι πρέπει να υπάρξει απαραίτητα μια πολιτική όσμωση με πολιτικές ξεκάθαρες προς την κοινωνία για να μπορέσουμε να έχουμε ανατραπή του πολιτικού καθεστώτος που επικρατεί. Για πρώτη φορά καταγράφεται το άθροισμα των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει πολλά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στους Δήμους Αρχανών Αστερουσίων, Βιάνου, Γόρτινας, Μαλεβιζίου, Μινώα Παιδιάδας και Φεστού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στο Δήμο Οροπεδίου με 38,30%, ενώ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε Ιεράπετρα και Σιτία. Η Νέα Δημοκρατία κατέλαβε την πρώτη θέση στο Δήμο Χερσονήσου με 27,79% και στον Δήμο Ηρακλείου με 23,76%. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε ένα χρόνο χάνει 10-12 μονάδες. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας σε σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές της τελευταίας χρονιάς. Είναι ένα έτος δηλαδή το οποίο δεν είναι καλό για τον κύριο Μητσοτάκη. Σε γενικές γραμμές, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε σημαντική απώλεια δυναμικής στην Ανατολική Κρήτη, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τρίτο κόμμα, καθώς δεν μπορέσε να πάρει τα πάνω του στο άλλοτε κάστρο του. Στο ΠΑΣΟΚ επικρατούν χαμόγελα, ωστόσο μεγάλος νικητής αναδεικνύεται η αποχή, η οποία αν και μικρότερη σε σχέση με το πανελλαδικό μέσο όρο, ξεπέρασε το 54%. Η αποχή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου άγγιξε το 54,1%, ενώ το 54,37% έφτασε η αποχή στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.